Με πολύ κόσμο όπως και κάθε χρόνο, αλλά και φέτος με σύμμαχο τον καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα του Δήμου Παγκαίου, την Ελευθερούπολη. Αρχικά τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Χρυσοστόμου. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, στην πρωτεύουσα του Δήμου Παγκαίου, την Ελευθερούπολη, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται επίσημη δοξολογία. Πρόκειται να ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο Ιερό Πεσόντων και η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην οδό Φρίξου Παπαχριστίδη στο κέντρο της πόλης. Έπειτα ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, όπου το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος του Δήμου Αντωνή της Γαλλίας, καθώς και σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου, ενώ η φιλαρμονική του Δήμου πεάνησε πέρα από τον ελληνικό και τον γαλλικό εθνικό ύμνο. Ο καλός καιρός βοήθησε στην προσέλευση του κόσμου στην καθιερωμένη παρέλαση για την 25η Μαρτίου, με τους μαθητές, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τον στρατό να αποτείουν φόρο τιμής στους ήρωες του 1821. Οι δύο έφηβοι άντρες έρχονται από τον Πολιτιστικό, Μικρασιατικό και Ποντιακό Σύλλογο Χρυσοκάστρου. Η εφετινή παρέλαση ήταν, να πω, η καλύτερη από τις καλύτερες παρελάσεις που ζήσαμε αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι τα μηνύματα που έπρεπε να στείλει τα έστειλε. Ευχόμεθα να οι αποδέκτες να είναι πολλοί. Αυτό εύχομαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Διπλή γιορτή σήμερα για το έθνος και για το ελληνικό λαό. Θέλω να ευχηθώ να είμαστε όλοι υγιείς. Πάνω απ' όλα υγεία, χαρά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χρονιά για μας, διότι σε αυτή την εθνική εορτή φιλοξενούμε και τον Δήμαρχο από τον αδελφοποιημένο Δήμο του Αντωνή, που είναι παρόν εδώ και θα κάνει και αυτός τις δηλώσεις του και δείχνει πραγματικά την αγάπη που έτρεφαν και τρέφουν ακόμη οι φίλοι μας Γάλλοι για τον ελληνικό λαό, για το έθνος μας, και εμπρακτά φαίνεται το γεγονός της στήριξής τους από την παρουσία του αδελφοποιημένου Δήμου Αντωνή, του κυρίου Δημάρχου, στον τόπο μας, στην χώρα μας. Participer à la célébration de la fête nationale grecque. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, χαρούμενος που συμμετείχα και εγώ σε αυτή την γιορτή, εθνική γιορτή για την Ελλάδα. Et très apprécié par la ferveur et par l'enthousiasme. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος από τον ενθουσιασμό που υπάρχει αυτή την ημέρα. Οι δύο επαναστάσεις είχαν και ένα κοινό χαρακτηριστικό, το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος οι Έλληνες» και «Ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη». Πόσο κοντά είναι αυτοί οι δύο λαοί και θα συνεχίσει, πιστεύει, και στο μέλλον? Bien sûr, j'espère bien que ça va continuer. En tout cas, moi je l'espère et nous l'espérons. Εγώ ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την ιδέα για το μέλλον. Βλέπουμε σιγά σιγά, μετά από μια οδυνηρή εμπειρία των τελευταίων ετών, που οδήγησε και σε μια, κατά την άποψή μου, μεγάλη εθνική ήττα, που θα βρούνε μπροστά τους τα παιδιά μας περισσότερο, και όχι εμείς, αλλά θα τη βρούμε μπροστά μας ως έθνος. Βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζει να ανθίζει ξανά, όπως ένα λουλούδι όσο βγαίνουμε από το χειμώνα και μπαίνουμε στην άνοιξη, ένας νέος πατριωτισμός. Αλλά ένας πατριωτισμός αγνός, αυθόρμητος, πηγαίος, ακιδευμόνευτος. Σε
μέσα σήμερα το 1829 οι πρόγονοί μας, λαός και κλήρος μαζί, ξεκίνησαν τη μεγάλη προσπάθεια να ανακτήσουν την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό τους. Πάντα ήταν ενωμένοι και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει εμείς να είμαστε ενωμένοι, γιατί ξεφύγαμε από τα σκοτεινά χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως μπορεί να άλλαξε το όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν άλλαξε όμως τη σκέψη τους. Χρόνια πολλά, είναι διπλή γιορτή σήμερα και για τους εορτάζοντας, αλλά για την εθνική μας εορτή που συμβολίζει πάρα πολλά, την απελευθέρωση δηλαδή του ελληνικού λαού το 1821. Αν και στη Μακεδονία μας, μετά από 100 χρόνια απελευθερωθήκαμε και δει η καβάλα μας. Η μέρα ιδιαίτερης θρησκευτικής λαμπρότητας, η μέρα εθνικής παλιγενεσίας. Η μέρα που σηματοδοτεί ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη αν δεν δοθεί. Οι πρόγονοί μας αυτό έκαναν, έδωσαν την μεγάλη τους μάχη, συνεργαζόμενοι κατάφεραν το ακατόρθωτο. Θα ήθελα λίγο να θυμηθούμε τους αρχαίους που θυσιάσαν τα πάντα για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και έχουμε και εμείς υποχρέωση να τους μιμηθούμε και βεβαίως να απελευθερωθούμε από άλλου είδους δεσμά και αν τυχόν δουλέψουμε μεθοδικά, πειθαρχημένα και με το ζήλο που έχει ο Έλληνας και τη δημιουργικότητα θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς διώχνουν τον νέο κόσμο το μορφωμένο.